Θα ξεκινήσουμε με την εικόνα από τη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι. Τα στατιστικά στοιχεία μερικές φορές μας δίνουν καλύτερη αποτύπωση της πραγματικότητας από τα δικά μας λόγια. Πριν από τρεις μέρες, λοιπόν, έγινε γνωστό από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νόσων ότι η Ελλάδα, άρα λοιπόν πιο συγκεκριμένα η Θεσσαλονίκη με βάση τα στοιχεία, είναι πρωταθλήτρια, ήταν πρωταθλήτρια σε ολόκληρο τον πλανήτη όταν μιλούσαμε για θνητότητα με βάση θανάτους ανά εκατομμύριο. Βρεθήκαμε πρώτοι από ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που ουσιαστικά υπάρχει και μέσα στα νοσοκομεία. Ασφυκτικοί, με μεθ γεμάτες. Η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη στο Παπαγεωργίου, του οποίου η εφημερία έληξε σήμερα στις 8 το πρωί, με 50 εισαγωγές για COVID, μας έλεγαν νωρίτερα οι γιατροί, όταν όλους τους προηγούμενους μήνες είχαμε από 80 μέχρι και 110. Και πάλι δεν σημαίνει κάτι, γιατί οι μεθ που μένουν κενές δεν είναι οι κανονικές μεθ, είναι οι μεθ που έχουν, οι κλίνες μεθ που έχουν δημιουργηθεί εκτός μονάδας. Άρα λοιπόν και αυτό δεν σημαίνει από μόνο του κάτι. Η κατάσταση είναι τραγική. Πριν από λίγη ώρα πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους νοσοκομιακούς γιατρούς, οι οποίοι μας μίλησαν και για την αναλογία που θα έπρεπε να είχαμε όσον αφορά ασθενείς και νοσηλευόμενους. Σε παγκόσμια δεδομένα, η αναλογία αυτή είναι 1:2. Δηλαδή, ένας νοσηλευόμενος για 2,5 ασθενείς. Στο Ιπποκράτειο αυτή η αναλογία σήμερα φτάνει το 1:5. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ζητούν στήριξη, ζητούν άμεσες προσλήψεις και πάνω απ' όλα μας λένε να προσέχουμε πολύ, γιατί το παραμικρό λάθος θα μπορούσε να μας γυρίσει πίσω σε περισσότερα κρούσματα και μηδενικές θέσεις.